Στο χωριό των Αναπήρων που δημιούργησε ο πατέρας Θεμιστοκλής στη Σιέρα Λεόνε, όλοι έχουν να σου διηγηθούν μια απίστευτη ιστορία. Μπορεί να έχασαν με τραγικό τρόπο τα χέρια ή τα πόδια τους, μπορεί να χτυπήθηκαν από σοβαρές ασθένειες, αλλά δεν χάνουν το κουράγιο τους. Προσπαθούν να κάνουν διάφορες δουλειές για να επιζήσουν. Όλοι τους αναγνωρίζουν το έργο του Έλληνα Ιεραποστόλου, γι' αυτό ζητούν να βαφτιστούν χριστιανοί. Παράλληλα, Έλληνες εθελοντές πηγαίνουν στη Σιέρα Λεόνε για να τον βοηθήσουν. Στο ορθόδοξο χωριό των Αναπήρων, που απέχει 18 χιλιόμετρα από την πρωτεύουσα, εκτός από τον οικισμό και στο ίδιο οικόπεδο 15 στρεμμάτων, δημιουργούμε ένα καινούριο ιεραποστολικό κέντρο που θα εξυπηρετήσει και τους Αναπήρους και την ευρύτερη περιοχή. Εδώ πίσω μας κατασκευάζεται η εκκλησία Αναστάσιος του Κυρίου και Μωυσέως του Αιθίωπος από δωρεές της αδελφότητος. Όπως βλέπετε είναι στα τούβλα και προχωράει η εργασία. Δίπλα μας εκεί, από δωρεά πάλι φίλοι της αδελφότητας της Θεσσαλονίκης, κατασκευάζεται η κλινική 200 τετραγωνικών μέτρων. Αυτή η κλινική θα βοηθήσει πάρα πολύ εδώ τις ανάγκες των αναπήρων και την ευρύτερη κοινότητα γύρω μας εδώ. Βεβαίως θα χρειαστούμε γιατρούς, θα προσπαθήσω να βάλω νοσοκόμα εδώ, αλλά παρακαλώ γιατρούς από την Ελλάδα να έρθετε ένα μήνα, να έρθετε για ένα καιρό και εμείς θα σας φιλοξενήσουμε να προσφέρετε τις ιατρικές σας γνώσεις για αυτό το λαό εδώ που έχουμε που υποφέρει από διάφορες αρρώστιες. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Έχει πολύ νερό, είναι δύσκολο να το βρεις. Γι' αυτό χρειάζονται πηγάδια για να μπορέσει ο κόσμος να έχει νερό. Εδώ σε αυτό το χωριό των Αναπήρων έχουμε φτιάξει αυτό το πηγάδι. Δεν είναι πόσιμο πηγάδι, αλλά τουλάχιστον έχουν νερό για να πλένουν τα πιάτα και να πλένουν τα ρούχα. Τώρα πρόκειται να ιδρύσουμε ένα άλλο πηγάδι που θα είναι για πόσιμο νερό και ελπίζω να αρχίσουμε σύντομα. Λάβουμε πανεγιά τα φουρνάρι και η ιδέα για να φάμε στην Ιεραποστολή είναι για δική μου, ήταν του συζύγου, ο οποίος ήδη αυτός πηγαίνει πάνω από 30 χρόνια. Εγώ είμαι δασκάλα στο επάγγελμα, ήμουνα δασκάλα στο επάγγελμα, αλλά όταν πήρα σύνδεξη και πάντρεψε τα παιδιά, τον ακολουθώ παντού. Έχουμε τρία παιδιά, 15 εγγόνια και δύο δισέγγια. Μπράβο, να σας ζήσουμε. Ευχαριστώ. Και πώς ο σύζυγος μπλέχτηκε? Ο σύζυγος άρχισε την αποστολή με τον Αρχιεπίσκοπο Αλβανίας, στην Κένια. Είναι αρχιτέκτονα στο επάγγελμα. Είναι ένα επάγγελμα που χρειάζεται στην Αφρική, όπως ξέρετε, για την κατασκευή των εκκλησιών, των σχολείων, των ιατρείων κτλ. Έκανε τα σχέδια, δηλαδή για τις πρώτες εκκλησίες και τα σχολεία. Και τότε που δούλευε πήγαινε ένα μήνα κάθε χρόνο στην Αδιάρκεια. Πώς βρεθήκαμε εδώ? Επισκεφθήκαμε λοιπόν τους Αναπήρους στο χώρο που μένανε, σε ένα σπίτι πραγματικά άθλιο, κατεθενόμενο, βαρδισμένο, διόροφο σπίτι, που ήταν λοιπόν σε ένα, δύο, τρία δωμάτια, ήταν όλοι ένα πώς ανάμενε. Καταλαβαίνετε, εκεί πέρα, μόλις έμενες μέσα, σε έπαινε πλήξη. Οπότε μας μπήκε η ιδέα να σου κάνω τα σπιτάκια. Και τότε λοιπόν, αμέσως εγώ, πήγα στο γραφείο και σχεδίασα τα σπίτια αυτά. Βέβαια, ο πατήρ Θεμιστοκλής ένιωσε σαν άφορα γιατί δεν είχε καν χρήματα. Αλλά εγώ του λέω, θα βρεθεί τα χρήματα. Ήδη κάνουμε προσφορά εμείς μία, πρώτη. Οπότε λοιπόν, μας δίνει προσφορά στην αρχή 4.000. Δηλαδή όλο αυτό το κτίριο, 4.000. Φυσικά, όταν πήραμε αυτή την προσφορά,
Και εμείς φύγαμε για την Ελλάδα, αμέσως αυτό τα μεταφέραμε στους γνωστούς και στους φίλους. Όλοι λοιπόν οι άνθρωποι τρέξανε να προσφέρουν για να γίνουν τα σπίτια. Είναι ο Κυριάκος, λεγόντανε Κελφάλα Κορώμα, όμως είναι ο πρώτος Ορθόδοξος Χριστιανός της Σιέρα Λεόν, ο πρώτος. Πρώτα απ' όλα θέλω να ευχαριστήσω τον πατέρα Θεμιστοκλή, γιατί είναι αληθινά Ορθόδοξος Χριστιανός. Θα με ρωτήσετε γιατί έγινα και εγώ Χριστιανός Ορθόδοξος. Μια μέρα, καθώς γύριζα από το σχολείο, είδα στον δρόμο τον πατέρα Θεμιστοκλή και τον ρώτησα τι θρήσκευμα είναι. Όταν έμαθα, είδα στον ύπνο μου ένα υπέροχο όνειρο. Άκουσα προσευχές και μου φάνηκαν σαν ωραία τραγούδια. Μόλις κατάλαβα τι θρήσκευμα είναι η Ορθόδοξη Εκκλησία, άρχισα να βοηθάω και εγώ στην Ιεραποστολή. Τώρα νιώθω ελεύθερος και ευλογημένος. Βαπτίστηκα πριν από ένα χρόνο περίπου. Τη μια μέρα ήμουν εργάτης γης και την άλλη μέρα έγινε ιερέας. Ήμουν πολύ δυστυχισμένος, αλλά μέσα από την Ορθόδοξη Εκκλησία αγάπησα τη χώρα μου και αγάπησα τους ανθρώπους. Είμαι ευγνώμων που έγινα χριστιανός. Είμαι ευγνώμων που άνθρωποι από όλο τον κόσμο βοηθούν το χωριό των Αναπήρων. Εδώ δεν ξεχωρίζουμε μουσουλμάνους και χριστιανούς. Εγώ μένω με τη γυναίκα μου και τα παιδιά μου σε αυτό το σπίτι. Ελπίζουμε η κυβέρνηση να μας δώσει κι άλλο οικόπεδο για να χτίσουμε γυμνάσιο, λύκειο και επαγγελματικές σχολές για να μάθουν όλοι οι ανάπηροι να κάνουν κάποια δουλειά. Εδώ μένω με την οικογένειά μου, τη γυναίκα μου και τα τρία μου παιδιά. Ευχαριστώ την Ορθόδοξη Εκκλησία γιατί μας μάζεψε από τους δρόμους και μας έδωσε αυτό το σπίτι για να μένουμε. Εδώ βρήκαμε λίγη γαλήνη, αλλά έχουμε αρκετά προβλήματα που ελπίζουμε να μας βοηθήσετε για να τα λύσουμε. Γεννήθηκα σε ένα χωριό, αλλά επειδή ήμουν ανάπηρος, με άφησαν οι γονείς μου στον δρόμο. Έτσι ήρθα στην πόλη. Ζούσαμε σε ένα άθλιο σπίτι και ζητιάνευα όλη μέρα. Εκεί μας βρήκε ο πατέρας Θεμιστοκλής και μας έφερε εδώ στο χωριό των Αναπήρων. Εγώ είμαι πολύ ικανοποιημένη που ζω εδώ στο χωριό των Αναπήρων. Θέλουμε όμως να κάνουμε κάποιες δουλειές για να βγάλουμε κάποια χρήματα και να ζήσουμε πιο άνετα. Αν μας βοηθούσατε, θα μπορούσαμε να κάνουμε σαπούνια ή ένα φούρνο για να πουλάμε ψωμιά. Εμείς ήμασταν κομμώτριες, αλλά εδώ δεν έχουμε δουλειά. Θα θέλαμε να μας βοηθήσετε για να μην καθόμαστε όλη τη μέρα. Εγώ έχω αναπηρία στα πόδια. Η κυρία δίπλα μου είχε λέπρα, ενώ η άλλη κοπέλα έχει αναπηρία στο χέρι. Παρ' όλα αυτά μπορούμε να δουλέψουμε για να βγάλουμε χρήματα και να ζήσουμε άνετα. Στον πόλεμο με έπιασαν οι αντάρτες και με έβαλαν να κουβαλάω ένα φορτίο. Το κουβαλούσα επί ώρες και στο τέλος δεν άντεξα και έπεσα κάτω. Τότε με ρώτησαν τι θέλω να μου κόψουν, το χέρι ή το πόδι. Ένας από αυτούς είπε, τι τον ρωτάς, εμείς είμαστε η εξουσία, και μου έκοψα το χέρι. Ευτυχώς με βρήκαν στον δρόμο και με μετέφεραν στο νοσοκομείο γιατί θα είχα πεθάνει από αιμορραγία.